Μας βόλεψε που είδαν να ήμουν στο σπίτι απόψε. Νιώθω πιο ήσυχη για τα παιδιά. Έτσι, μπράβο, μόνο μου. Θέλω να έχεις το μυαλό σου μόνο σε μένα. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με κρασί. Το οποίο έχω παραγγείλει ειδικά για σένα. Αλήθεια. Τι είναι? Πρώτα θα πεις και μετά θα σου πω. Ή μάλλον όχι. Μπορεί και να μην σου πω. Δεν χρειάζονται πληροφορίες. Θέλω να αρκεστείς τις αισθήσεις σου. Όταν με είδες πρώτη φορά, είχες καθόλου πληροφορίες για μένα? Όχι. Ήξερα μόνο ότι είσαι κούκλος, πολύ πολύ γοητευτικός και σεξι. Είδες. Αφέθηκες στις αισθήσεις σου και δεν έχασες. Έτσι θα το πάμε απόψε. όχι έτσι. Περίμενε. Πρώτα πρέπει να το μυρίσεις. Κοίταμε. Τώρα θα κάνεις αυτό. Τσα πολύ. Και τώρα... θα το ξαναμυρίσεις. Να νιώσεις όλα τα αρώματά του. Τώρα μπορείς να το πιείς. Λοιπόν, δεν πιστεύω να θέλεις να σου κάνω περιγραφή. Εσύ είσαι γιατί δικούς όρους γι' αυτά. Όχι, αγάπη μου. Με δικά σου λόγια. Είναι υπέροχο. Είναι μυστήριο. Άγριο. Σπάνιο. Μεθυστικό σαν τον έρωτα. Αν είχε όνομα, θα το έλεγαν Αχιλλέα. Έτσι, Είσαι η πιο σεξι γνώσης που γνώρισα ποτέ. Οπότε, θα συνεχίσουμε την εμπειρία των αισθήσεων. Τι θα φάμε? Να διαλέξεις εσύ. Εντυπωσίασε. Στο μενού. Την καλύτερη. Όλα τα φαγητά ήταν πολύ αισθησιακά. Και αυτό το γλυκό εδώ είναι το επιστέγασμα. Για να δω. Κόλαση, εντάξει. Έχεις ακούσει που λένε ότι η σοκολάτα είναι υποκατάστατο του σεξ? Για φέρε εδώ. Δεν θα πας άλλο. Άκουσε με λίγο. Εγώ δεν θέλω υποκατάστατο. Θέλω σεξ. Τώρα μην ρίχνεις το επίπεδο. Είπες ότι αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη στις αισθήσεις, αλλά με έναν πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Μην το χαλάς. Συγγνώμη, θα σου το χαλάς. Πάμε. Σπίτι. Όχι σπίτι. Θα πάμε αλλού, γιατί έχω ένα σχέδιο εκτός σπιτιού σήμερα. Σπίτι. Εγώ έχω σχέδιο εντός. Α, συγγνώμη. Αλλά εγώ ζωγραφίζω. Οπότε θα γίνει το δικό μου απόψε. Παστίχημα. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι αυτό το ζευγάρι θέλει να κάνει παράνομη υιοθεσία και θα βοηθήσεις κι εσύ, κατάλαβα καλά? Ναι, Δανάη, πού είναι το περίεργο? Κοίτα, η κοπέλα έχει κάνει τόσες εξωσωματικές. Τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να γίνουν γονείς. Τώρα, νόμιμα ή παράνομα, όποιο παιδί για να πάρουν στα χέρια σου, θα παρέσει πολύ καλά. Δεν συμφωνώ. Οι παράνομες υιοθεσίες είναι πράξεις αγοραπολισίας. Τα παιδιά δεν είναι εμπορεύματα. Νομίζω ότι είσαι προκατελημένη λίγο, Δανάη, αλλά
Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε κουβέντα γιατί σε βλέπω ότι χαλάστηκες. Με τα αφεντικά σου, είσαι ευχαριστημένη? Ναι, πολύ. Και η Μελίνα και ο Αχιλλέας είναι φοβερά άτομα. Και οι πιτσιρίκες είναι τέλειες. Καλά, κυρίως η αγάπη όμως είναι το κάτι άλλο. Την έχεις γνωρίσει? Ναι, ναι, είναι πολύ χαριτωμένη. Φύγε, φύγε, έλα, πας. Πανάει, ξύπνιασαι. Τι γίνεται? Με πήρε τηλέφωνο μια φίλη μου. Είχε ένα πρόβλημα και της είπα να περάσει να τα πούμε. Έφυγε πριν από λίγο. Πειράζει? Όχι καλά, γιατί να πειράζει? Να πάμε για ύπνο. Καλή νύχτα. Σήμερα θα συνεχιστεί το φεστιβάλ των αισθήσεων ή θα παραιτηθείς? Λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί μας καλεί η πεζή πραγματικότητα και έχω πολλή δουλειά στο γραφείο. Κι εγώ. Παιδιά, ο Ματιός είναι καλά. Πείτε μου, πρώτα να καθίσω με το μαλακό. Πείτε μου τι έχει συμβεί, έχει πάθει δυστύχημα, έχει πάθει εγκεφαλικό, έχει πάθει έμφραγμα. Τι λες, Στέλλα? Καλά, πλάκα μας κάνεις πρωί-πρωί. Όλο το βράδυ τον παίρνω τηλέφωνο και το έχει κλειστό. Δεν έχει κοιμηθεί στο σπίτι ο Ματθαίος το βράδυ. Τον παίρνω από το πρωί, δεν απαντάει. Τι έχει πάθει, πείτε μου, θα τα αντέξω. Όχι, όχι, μην μου πείτε. Δεν θα το αντέξω, το νιώθω. Στέλλα, να σου βάλω λίγο καφέ να πιείς. Όχι, παιδί μου, θα ταραχτώ κι άλλο, είσαι σοβαρή. Αχ, Θεέ μου. Αν έπαθε κανένα τύχημα. Αν τράκαρε πάνω σε κανένα δέντρο, αυτό σκέφτηκα. Πρώτο-πρώτο. Μετά σκέφτηκα. Αν έπαθε κανένα εγκεφαλικό μέσα στο δρόμο. Και είναι έτσι. Αν έχει φάει τόσο πολύ που έχει σκάσει. Αν έχει πάθει αλλεργικό σοκ και έχει λιποθυμίσει. Αν είναι στην εντατική. Αν τον έχουν απαγάγει, επιχειρηματίας είναι. Στέλλα, αν έχει. Ακούσαμε λίγο, ηρέμησε. Δεν νομίζω να έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Θα το είχαμε μάθει. Λέω να κάνω το πιο απλό και να τον πάρω ένα τηλέφωνο, εντάξει. Μισό. Έλα ρε Ματθαίο. Ζή! Νομίζω άκουσες από μόνος σου. Είναι η Στέλλα εδώ και ανησυχεί. Πες της ότι είμαι στο ενοποιείο και πνίγομαι στη δουλειά. Πες της ότι έμεινα στις Αλεξάνδρας και του Νεκτάρη. Ήπια λίγο και κοιμήθηκα εκεί. Καλά. Εντάξει. Ήταν λέει στις Αλεξάνδρας και του Νεκτάριο. Ήπια πολύ και τον πήρε ο ύπνος εκεί. Τώρα είναι στο ενοποιείο. Έχει πολλή δουλειά λέει. Μάλιστα. Επειδή δεν μου απαντούσε όλο το βράδυ. Συγγνώμη ρε παιδιά. Πάω και στο μαγαζί. Το έχω αφήσει, έχει μέρες. Πώς το καλό. Αναστασία ήταν ο Ματθαίος. Δεν μου είπε. Μάλλον. Άρα καημένη Στέλλα. Κρίμα. Αγάπη μου. Τι κάνεις? Μια χαρά. Είμαι αισιόδοξη. Θα μας αφήσετε λίγο μόνος? Γιατί? Έχετε μυστικά? Έλα, Δήμητρα, πάμε έξω. Ας τους να τα πούνε λίγο δύο τους. Τι είναι αυτό? Παπούτσια. Ωραία, δεν είναι? Τα είχα παραγγείλει πριν το χειρουργείο και δεν ήξερα αν θα στα δώσω. Αλλά ευτυχώς τώρα στα δίνω. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ όμορφα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να τα φορέσεις, να περπατήσεις, να τρέξεις και να χορέψεις τόσο πολύ
που να μου τα φέρεις λιωμένα. Να μην μείνεις όλα πάνω τους. Θα το κάνεις? Θα το κάνω. Θα το λιώσω. Ευχαριστώ. Για όλα. Εξάψει την περιέργεια μου αυτό τον εφοπλιστή. Πες μου λίγες λεπτομέρειες. Τι θέλεις να μάθεις, ρώταμε. Κότερο έχει. Τρία κότερα. Αλλά δεν έχουν σημασία αυτά. Ο Μάριος με κέρδισε με την απλότητά του. Δεν χρησιμοποίησε τα λεφτά για να με κατακτήσει. Ναι. Σου κάνει δώρα. Είναι πολύ γενναιόδωρος. Αλλά του τα έχω απαγορεύσει γιατί εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Έχει δίκιο, Βασίλη. Όλος ο πλούτος του ανθρώπου βρίσκεται πάει μέσα. Μωρίς, άσε μας, παιδάκι μου. Όλα χρειάζονται και λούσα και δώρα. Και θα περάσετε μαζί τώρα τα γενέθλιά σου. Δεν ξέρω. Το θέλει πάρα πολύ, αλλά αυτόν τον καιρό βρίσκεται στην Κορέα για να παραλάβει ένα πλοίο. Αν προλάβει, θα έρθει. Πρέπει να φύγω. Έχω ραδιόφωνο. Τα φιλιά μου. Θα σε φτιάξω. Έλα, Αχιλέα. Από πότε εσύ και η Μελίνα κλείνετε σπίτια? Για ξαναπες το αυτό, Δάφνη. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Κοίταξε να δεις. Εμένα ο Μινάς είναι φίλος μου και πάρα πολύ καλό παιδί. Από πού και ως πού γνωρίσατε στη βασιλική αυτόν τον οφοπλιστή? Μου λες, ε? Τι είναι αυτά τα πράγματα, τις κάνετε πλάτες? Α, για τη βασιλική και τον οφοπλιστή μου μιλάς. Ναι, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην τις το γνωρίσουμε, δηλαδή. Ανήλικη είναι. Παντρεμένη, μήπως? Καλά, καμία ηθική πια. Α, εγώ πάντα πίστευα ότι ο Μινάς είναι πολύ λίγος για τη βασιλική. Της αξίζει κάτι καλύτερο. Α, για σε παρακαλώ. Ο Μινάς είναι φίλος μου. Λοιπόν, πάρε τον άλλον στην Κορέα και πες του. Ποια Κορέα, ρε Δάφνη? Κάτι για Κορέα μου λέει. Μη μασάς. Δεν ξέρουμε τι της έχει πει η βασιλική. Ναι, φυσικά και ξέρω για την Κορέα. Αλλά δεν πρόκειται να πάρω κανένα τηλέφωνο. Λοιπόν, σε κλείνω τώρα γιατί βιάζομαι. Γεια. Ο εφοπλιστής είναι στην Κορέα, λέει. Έχει φαντασία, φιλενάδα μου. Πρόσεχε εσύ όμως, παραλίγο να την προδώσεις. Τι να κάνω, δηλαδή, δεν έχω και το ψέμα στο τσεπάκι μου. Όπως εσείς οι γυναίκες. Άντε τώρα. Αυτό που έκανε χθες η Δανάη καθόλου δεν μου άρεσε. Να φέρει εδώ πέρα φίλη της βραδιάτικο. Δεν μίλησα, αλλά όσο το σκέφτομαι, τόσο νευριάζω. Έλα ρε αγάπη μου, τώρα γίνεσαι πάλι ξενή. Τι πειράζει? Όχι, απαγορεύεται. Μόνη τη ζήτησε να μείνει εδώ. Τι θα γίνει το σπίτι μας κέντρο διερχομένων? Διαφωνείς? Τολμάω να διαφωνήσω, αγάπη μου. Αφού εσύ παίρνεις αποφάσεις σε αυτό το σπίτι. Έχουμε μητριαρχική οικογένεια εμείς. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να το κάνω σήμερα. Πρέπει να υπάρχει και ένα πλαστό διαβατήριο του παιδιού. Αφού το έχεις προβλέψει, από πού θα πάω να το πάρω? Περίμενε, γιατί βγαίνουν τώρα. Περίμενε. Έλα. Πάνε στο πάρκο. Αν δεν έχει κόσμο, θα το κάνω τώρα.